έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας την κυρία Τζίνα Νατζιτζή και με αφορμή την έκθεση που παρουσιάζει στον Ιαννό. Καλησπέρα καταρχήν και θα θέλαμε να μας πείτε πόσα έργα έχουμε εδώ στην έκθεση. Καλησπέρα και από μένα. Είναι 23 έργα μικρά, επιτύχια, φτιαγμένα με μέταλλο και σμάλτα, με χρώματα και με γήινα υλικά. Μέταλλα και τα σμάλτα που είναι από γυαλί. Η ενασχόλησή σας πώς προέκυψε με το συγκεκριμένο αντικείμενο? Ήταν κάτι που με απασχολούσε πάντα. Οι φόρμες, τα σχήματα, οι όγκοι. Κάποια στιγμή που μου δόθηκε ευκαιρία, ασχολήθηκα με αργυροχρουσοχοΐα, που μου έδωσε τη δυνατότητα να μπορέσω να επεξεργαστώ μέταλλα και έτσι τα σχήματα που έκανα πάνω στα χαρτιά, να μπορέσω να τα αποδώσω με όγκους και με φόρμες, σε τρισδιάστατο πλέον. Και βλέπουμε πάρα πολύ λεπτομέρεια, κάτι που σημαίνει ότι προηγείται πολύ δουλειά πριν από κάθε έργο. Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχουν πολύ δουλειά. Είναι το υλικό από μόνο του, το οποίο ναι, σου δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσεις όγκους, αλλά είναι δύσκολο στην κατεργασία του και στην επεξεργασία του. Θέλει αρκετή ενασχόληση. Έτσι, εδώ έχουμε έργα τα οποία από ποια περίοδο έχουν μαζευτεί, πόσο καιρό τα ετοιμάζετε? Είναι πρόσφατα, θα πω, γιατί η αρχική ενασχόληση ήταν με τα κοσμήματα και από εκεί έκανα τη μετάβαση στο επιτύχιο, στο κάδρο. Είναι ένα πάντρεμα, δηλαδή, των γραφικών τεχνών με το οποίο είχα ασχοληθεί παλιότερα και της αργυροχρουσοχοΐας. Και το πάντρεμα αυτό βγαίνει στο επιτύχιο, σε αυτό το σχέδιο το τρισδιάστατο. Θα περάσουμε λίγο και στα κοσμήματα, τα οποία είναι πολύ ιδιαίτερα, μοναδικά κομμάτια και με ιδιαίτερα σχήματα και σχέδια, μπορώ να πω. Ευχαριστώ. Τα κοσμήματα είναι και αυτά φτιαγμένα, είναι δουλειές πως επιτοπλίστων έχουν πάνω σμάλτο και αρκετό χρώμα, με ασίμι και κάποιες πέτρες ημιπολίτιμες, όχι ιδιαίτερα ακριβά υλικά. Έχει και κάποια δηλαδή με εναλλακτικά που μπορεί να είναι λίγο έτσι σε πιο προσιτές τιμές. Οπότε ο κόσμος τώρα για τις γιορτές μπορεί να έρθει να επισκεφθεί την έκθεση, να δει. Ναι, βέβαια. Ναι, βέβαια, σας περιμένουμε. Να πούμε έτσι και μια ευχή εν όψη των εορτών. Εύχομαι καλύτερες μέρες για όλους μας. Με περισσότερο χρώμα. Με περισσότερη χαρά στη ζωή μας. Ό,τι καλύτερο. Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις αρχές του Ιανουαρίου. Ναι, είναι μέχρι τις αρχές Ιανουαρίου. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.